γεια σας και φίλοι, ελπίζω να στολί πάρα πολύ καλά, ξέρετε ποιος είμαι. Ο Σαρουγκλάς, λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τη φυσική μου κατάσταση, για το πώς είμαι τώρα και το τι έμαθα και πώς να γραμμώσεις και να τουμπανεύσεις όλα ταυτόχρονα. Και άμα δεν δεις αυτό το βίντεο, πραγματικά χάνεις μια τρομερή ευκαιρία, γιατί βγαίνουν τέτοια βίντεο μια φορά το χρόνο. Δεν είναι σαν όλα τα άλλα που βγαίνουν κάθε τρεις μέρες. Εάν δεν το δεις, απλά έχασε αυτή την τρομερή ευκαιρία. Απλά θα ξυπνήσεις αύριο και θα έχεις γεμίσει λίπος και θα σε μπακαλιάρος. Δεν το θες αυτό, έτσι. Εννοείται ότι πρέπει να κάνεις like σε αυτό το βίντεο για να βοηθήσεις και τους άλλους. Γιατί όποιος κάνει like βοηθάει όλο το κοινό να αυξήσει το μεταβολισμό του κατά μία μονάδα. Οπότε αν θες να τρως 10.000 θερμίδες και απλά να μην βάζεις ποσοστό λίπους και να γίνεται όλο μυϊκή μάζα, απλά πρέπει να πατήσεις like σε αυτό το βίντεο. Και αυτό έκανα και εγώ. Ένα hack μου ήταν να πάω σε όλα τα παλιά βίντεο και απλά να πατήσω like σε όλα και εντάξει, σταματάω. Λοιπόν, όντως πέρα από πλάκα, το τελευταίο physique update ήταν πέρσι και το πρώτο τελευταίο ήταν πρόπερσι. Οπότε από ό,τι φαίνεται θα κάνουμε ένα το χρόνο. Εντάξει, θα κάνουμε ένα το χρόνο, ένα physique update το χρόνο. Οπότε η φυσική μου κατάσταση αυτή τη στιγμή, παιδιά, είναι αυτή εδώ. Εντάξει, θα μιλήσουμε για τη φυσική μου κατάσταση, θα μιλήσω λίγο για το ιστορικό μου, θα σας πω τι έμαθα από όλο αυτό και στο τέλος θα μιλήσω για τη φιλοσοφία μου και το πώς πρέπει να βλέπετε τα πράγματα και το τι είναι σημαντικό. Η δική μου φιλοσοφία είναι αυτή. Εντάξει, ο καθένας κάνει τι θέλει, εννοείται. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με το ιστορικό πρώτα απ' όλα. Εγώ σαν άνθρωπος πάντα έβαζα μυϊκά σχετικά εύκολα, μυϊκά κιλά σχετικά εύκολα. Θυμάμαι την πρώτη φορά με το που έμαθα για την πρωτεΐνη ότι είναι σημαντική, ξέρω εγώ πριν 3-4 χρόνια αυτό, με το που έμαθα για την πρωτεΐνη, άρχισα να τρώω πρωτεΐνη στη διατροφή και το επόμενο πράγμα ήταν μετά από ένα μήνα να με κατηγορούν όλοι στο γυμναστήριο ότι παίρνω φάρμακο. Και όταν πρώτο γυμνάστηκα, έτσι, σε σχέση με τους φίλους μου που γυμναζόντουσαν, πάντα ήμουν λίγο πιο τούμπανο. Έτσι, πάντα ήμουν το τούμπανο της παρέας, ας πούμε. Οπότε μυϊκά πάντα έβαζα σχετικά εύκολα, δεν ήταν αυτό ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι το παράκανα πάντα. Ότι πήγαινα πάντα 120% στην προπόνηση και τραυματιζόμουν. Έφτανα σε ένα σημείο απλά να τραυματίζομαι. Οπότε αυτό ήταν ένα πρόβλημα που έπρεπε να ξεπεράσω και να μάθω να το λύνω. Και αυτό είναι προσωπικό με εμένα, δεν είναι τόσο με τον κόσμο. Γιατί βλέπω ότι μερικοί μπορεί να είναι και 20% να δίνουν στην προπόνηση και να ζορίζονται να δώσουν το 25% ή το 30%. Εγώ είμαι το ακριβώς αντίθετο. Το αγαπημένο μου είναι απλά να θολώνω και απλά να βάζω όσο περισσότερα κιλά μπορώ στην μπάρα, ας πούμε, και απλά προσπαθώ να τα σηκώσω και να σκοτώνομαι, ας πούμε. Και αυτό κάθε τρεις και λίγο απλά πάθαινα ένα τραυματισμό, με κράταγε 6 μήνες πίσω, 6 μήνες εκτός, ένα χρόνο εκτός. Όπως με τον νόμο. Όπως έκανα και μια επέμβαση στην κύλη, βουβονοκύλη, πριν περίπου ένα εξάμηνο, παιδιά. Και αυτό ήταν από μια κύλη που είχα από μικρός, που όπως σας είχα πει, καλά, μπορεί να μην θυμάστε, ότι έκανα full ποδήλατο. Είχα το χειρότερο ποδήλατο του κόσμου, ανέβαινα στο ποδήλατο και απλά έκανα αυτές τις τεράστιες ανηφόρες και την καραέβρισκα με αυτό. Απλά την έβρισκα να κάνω αυτές τις τρομερές ανηφόρες και να προσπαθώ να φτάσω αυτοκίνητα και να κάνω αγώνα με αυτοκίνητα και απλά έδινα όλο μου το είναι. Θυμάμαι για 2 χρόνια σερί να ξυπνάω και να μην υπάρχει μέρα. Για 2 χρόνια σερί. Να μην υπάρχει μέρα που να μην είναι πιασμένα τα πόδια μου. Και σταμάτησα να κάνω ποδήλατο επειδή μου το κλέψαν. Και μετά, όταν μου το κλέψαν, μετά από 5 μέρες, κατάλαβα πώς είναι να μην είναι πιασμένα τα πόδια σου. Οπότε, ναι, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Και από αυτό τις ημέρες αυτές του ποδήλατου, πετάχτηκε μια κύλη εκεί κάτω. Έτσι. Και ήταν μικρή και μου λέει ο γιατρός, κοιτάξτε, θα μεγαλώσει και θα μεγαλώσει. Και όντως μεγάλωνε και μεγάλωνε και δεν μπορούσε να γυμναστώ σαν άνθρωπος. Οπότε την έκανε την επέμβαση. Κάθε τρεις και λίγο συνέβαινε μια τέτοια βλακεία. Οπότε. Όπως είπαμε, μυϊκά μπαίναν εύκολα. Το πρόβλημα ήταν να κρατιέμαι και να μην το παρακάνω. Αυτό και από το λίπος. Πάντα το λίπος ήταν θέμα για μένα. Πάντα ήμουν αυτός ο λίγο μπούλης, λίγο παχουλούλης. Και ποτέ δεν ήξερα πώς ακριβώς να γραμμώσω και πώς ακριβώς να κάψω λίπος και πώς να το κάνω σωστά και να μην το κρασάρω ή να μην το φεϊλάρω. Και οπότε. Ένα μεγάλο κομμάτι τα τελευταία χρόνια ήταν αυτό, να δω πώς ακριβώς γραμμώνουμε και αφού το βρήκα αυτό, το πώς ακριβώς γραμμώνουμε και αφού το βρήκα πώς ακριβώς να μην σκοτώνομαι στο γυμναστήριο κάθε τρεις και λίγο και βγαίνω εκτός, κάθε χρόνο ήμασταν και καλύτερα στη φυσική κατάσταση, στο φυσικό. Οπότε, αφού βρήκα αυτά τα δύο πράγματα, όπως είπαμε, η φυσική μου κατάσταση την είδατε. Τώρα, η τελευταία φορά που ήταν πέρσι ήταν αυτή. Η διαφορά στη ζυγαρία είναι 2,5 κιλά μόλις. Αλλά η ζυγαρία εννοείται ότι δεν λέει όλη την ιστορία. Εννοείται ότι έχω βάλει και μερικά μυϊκά κιλά και ότι έχω χάσει και περισσότερο λίπος. Οπότε, ενώ στη ζυγαρία είναι 2,5 κιλά μείον που ζυγίζω τώρα από ότι τότε, η διαφορά είναι μεγαλύτερη, είναι πιο δραματική, έτσι. Και είμαι και σε μια φάση που κάθε γραμμάριο που θα βάζω θα φαίνεται και πιο δραματικά πάνω μου και θα κάνει πιο πολύ μπαμ, μυϊκό, και κάθε γραμμάριο λίπος που χάνω θα κάνει πιο πολύ μπαμ και τα κέρδη είναι πολύ μικρότερα, αλλά φαίνονται και πιο δραματικά και πιο μεγάλα. Οπότε, ναι, είμαι σε αυτή τη φάση τώρα. Να μιλήσουμε για το τι έμαθα.
Έμαθα εννοείται όλες τις τακτικές, έμαθα να δουλεύω πιο έξυπνα στις τακτικές και είναι αυτά που συζητάω έτσι στα τελευταία βίντεο και θα κάνω και άλλα βίντεο που θα σας δείχνω έτσι έξυπνες, ωραίες, γαμάτες τακτικές. Πιο πολύ είναι να ξέρεις τι είναι σημαντικό, να ξέρεις τι δεν είναι σημαντικό, πού να δώσεις βάση, τι να κάνεις σωστά, πού να μην το κάνεις λάθος ποτέ. Είναι τέτοια πράγματα που δεν πολύ μιλάει ο κόσμος για αυτά τα πράγματα. Και εννοείται ότι αν θες να το μάθεις από πρώτο χέρι και να το μάθεις τώρα και αν περιμένεις ένα χρόνο να το πάρεις λίγο-λίγο από όλα τα βίντεο και θες να το μάθεις αυτή τη στιγμή και στο επόμενο 30 ημέρο, ας πούμε, να έχεις γραμμώσει ή στο επόμενο τρίμηνο, δεν ξέρω σε ποια φάση είσαι τώρα, να έχεις χάσει, ας πούμε, ένα τόνο λίπος, απλά πάτα το link κάτω στην περιγραφή για το καλύτερο πρόγραμμα γράμμωσης, για το καλύτερο coach εκεί έξω. Δηλαδή, άμα το βλέπεις σοβαρά, το καλύτερο μέρος που μπορείς να είσαι είναι κάτω το link στην περιγραφή. Εντάξει. Τώρα, επίσης, πέρα από τις τακτικές, το ότι δουλεύουμε πιο έξυπνα, ότι δεν κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι copy-paste, είναι ότι έλυσα και το δικό μου πρόβλημα. Οπότε αυτό ήταν το ότι πήγαινα πάντα 120% από προπόνηση και απλά πρέπει να κρατιέμαι περισσότερο, που είναι πολύ δύσκολο εάν έχεις στο μυαλό μου που απλά μου αρέσει αυτό το πράγμα. Και όπως είπα, άλλοι άνθρωποι λειτουργούν εντελώς διαφορετικά, οπότε πρέπει να βρεις εσένα το δικό σου πρόβλημα, ποιο είναι που σε κρατάει πίσω τόσα χρόνια και δεν πετυχαίνεις αυτό που θέλεις. Είναι ότι, ας πούμε, είσαι το άλλο άκρο, ότι πηγαίνεις 20% στην προπόνηση και ενώ πρέπει να πας 30%. Είναι το ότι τι είναι ακριβώς αυτό που σε κρατάει πίσω. Αυτό είναι προσωπικό για τον καθένα, έτσι. Και τελευταίο είναι το ένα level δέσμευσης παραπάνω. Δηλαδή, αυτή τη φυσική κατάσταση που έχω τώρα θα μπορούσα να την έχω στα 18, θα μπορούσα να την έχω στα 17. Αλλά δεν ήμουν αυτός που είμαι εδώ τώρα, έτσι. Οπότε και δεν ήμουν τόσο δεσμευμένος όσο τώρα. Οπότε εννοείται ότι πρέπει να δεσμευτείς, πρέπει να το πάρεις σοβαρά. Και πρέπει να είναι σημαντικό για σένα. Εάν δεν είναι σημαντικό για σένα, δεν θα γίνει ποτέ. Όσο και αν θέλεις. Εάν πραγματικά δεν το αναγνωρίσεις σαν κάτι σημαντικό, δεν θα το πετύχεις ποτέ. Εάν πω εγώ ότι το αμάξι δεν είναι σημαντικό για μένα, δεν θέλω να έχω. Δεν θεωρώ ότι το αμάξι είναι ένας καλός στόχος, ένα καλό πράγμα να έχεις. Μάλλον δεν θα έχω αμάξι. Μάλλον και σε 20 χρόνια δεν θα πάρω αμάξι. Και τα λεφτά να έχω δεν θα το πάρω το αμάξι. Γιατί απλά δεν είναι σημαντικό για μένα, έτσι. Οπότε πρέπει να το βάλεις σαν προτεραιότητα και σαν κάτι σημαντικό στη ζωή σου για να το πετύχεις, έτσι. Οπότε είναι ένα level δέσμευσης παραπάνω κάθε σκαλή και κάθε φορά που είναι να γίνεις καλύτερος και να κάνεις μια καλύτερη φυσική κατάσταση, κάθε φορά είναι ένα ακόμη level δέσμευσης παραπάνω. Οπότε αυτά έμαθα και τέλος να μιλήσουμε για τη φιλοσοφία μου. Η φιλοσοφία μου είναι ότι εννοείται υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Πρέπει να είσαι σε μια φάση που να μην είσαι άρρωστος. Έχω κάνει και εξετάσεις αίματος, άμα είναι να κάνουμε κανένα άλλο βίντεο για να το τσεκάρουμε. Ένα υγιές BMI, ένα υγιές ποσοστό λίπους. Να είσαι αυτός ο cool παππούς που μπορεί να παίζει με τα παιδιά του στην αυλή, να μην σου κόβεται η ανάσα που ανεβαίνεις δύο σκάλες. Τέτοια πράγματα. Έτσι. Και αφού βάλουμε την υγεία και την τακτοποιήσουμε, μετά είναι το αισθητικό κομμάτι, τι μας αρέσει αισθητικά και ότι δεν υπάρχει κάτι απαραίτητα λάθος με το να θες να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση μόνο και μόνο από αισθητικής πλευράς. Και αυτό να το βγάλουμε λίγο σαν κόμπλεξ, σαν ταμπού που είναι. Κάποιος θέλει να φορέσει ωραία ρούχα, κάποιος άλλος θέλει να χτίσει το σώμα του. Εάν θες να χτίσει το σώμα σου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, το υγιές, είσαι υγιής άμα είσαι, ξέρω εγώ, 17% λίπος. Εάν θες να πας 15%, αν θες να πας 12%, γιατί να είναι ταμπού αυτό, έτσι. Από τη στιγμή που είσαι υγιής, όλα κομπλέ. Οπότε, είμαστε υγιείς, είμαστε αισθητικά ωραίοι και πάντα έχουμε στόχους. Πάντα έχουμε στόχους που τους πετυχαίνουμε και πάντα θέτουμε νέους στόχους. Και μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε αυτή την πραγματική ικανοποίηση από τη ζωή. Και στο fitness να βάζεις στόχους, και στην καριέρα σου να βάζεις στόχους, και στη ζωή σου να βάζεις στόχους, και στις σπουδές σου να βάζεις στόχους. Γενικά, απλά άμα βάζεις στόχους, απλά θα σου δώσει αυτή την ικανοποίηση που δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Και το τελευταίο είναι ότι στη φιλοσοφία μου είναι ότι, κοίταξε να δεις, το fitness ωραίο, είναι καλό και αυτά, αλλά θα πρέπει να συμπληρώνει τη ζωή σου. Δεν θα πρέπει να είναι η ζωή σου όλη. Θα πρέπει να είναι το ορεκτικό σε ένα ωραίο γεύμα. Δεν πρέπει να είναι το κυρίως γεύμα. Έτσι. Οπότε μαζί σου, εάν θες να αφιερώνεις από το πρωί στο βράδυ στη γυμναστική, στο fitness, στη διατροφή, μαζί σου, πολύ κομπλέ. Αλλά κοίταξε τι θα γίνει εάν μια μέρα αλλάξουν τα δεδομένα. Εάν κάποιος πάθει κάτι, χτυπά ξύλο και πρέπει να λείψει, βάζεις τον εαυτό σου στην άκρη, βάζεις την υγεία σου, βάζεις τη φροντίδα του εαυτού σου στην άκρη. Εάν πιάσεις μια δουλειά που χρειάζεται να δουλεύεις από το πρωί στο βράδυ, να τώρα πολλά παιδιά θα πάνε σε ζών. Ξαφνικά το fitness πάει κατά διάολου, στο πάτο. Λοιπόν, το ζενίθ είναι να αφιερώνεις 10% της ημέρας σου, 10% της ενέργειάς σου, ούτε καν της ημέρας σου, της ενέργειάς σου. Μπορεί να είναι μία ώρα από την ημέρα σου. Και να πετυχαίνεις μια τρομερή φυσική κατάσταση και μια πολύ καλή υγεία και ένα πολύ ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα, αφιερώνοντας αυτό μισή ώρα εδώ, μισή ώρα εκεί, και ουσιαστικά να, άμα κοιτάει κάποιος απ' έξω, να μην καταλαβαίνει καν τη διαφορά εσένα με κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με γυμναστική ή διατροφή, αλλά τα αποτελέσματα είναι εντελώς διαφορετικά. Έτσι, δεν είναι αρκετό απλά να κάνεις ένα ωραίο αποτέλεσμα. Θέλουμε να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα χωρίς να αφιερώνουμε όλο μας το είναι και την ύπαρξη για να το έχουμε αυτό, γιατί
ζωή είναι αυτή, κάπως θα τα φέρει, που δεν θα είμαστε σε θέση να δώσουμε το 100% κάθε μία μέρα. Οπότε αυτό. Θα πρέπει να μπορούμε να το διατηρήσουμε και να το χτίσουμε χωρίς να ασχολούμαστε από το πρωί στο βράδυ. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε κουμπό στο like, εγγραφή. Like εδώ. Οπ, εδώ. Πείτε μου τι άλλο γουστάρετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Όπως είπαμε, αν θες να γραμμώσεις, αν το βλέπεις στα σοβαρά, το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να τσεκάρεις το link κάτω στην περιγραφή. Αυτά από μένα για την ώρα. Να προσέχετε και να γυμνάζεστε. Peace out.